Απεντάσσονται με απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2007-2013 δύο σημαντικά αλλά και μοναδικά έργα για το Δήμο Σαμοθράκης. Πρόκειται για την κατασκευή περιφερειακής οδού σύνδεσης Καμαριώτισσας με την επαρχιακή οδό Καμαριώτισσας Χώρα στη θέση Σολινάρη, ένα έργο προϋπολογισμού 4.370.000 περίπου ευρώ, και τη βελτίωση του περιφερειακού τοπικού οδικού δικτύου της Χώρας Σαλονίων, διαμόρφωσης βόρειας εισόδου οικισμού Χώρας και κατασκευή της περιμετρικής οδού Χώρας, ένα έργο προϋπολογισμού 1.545.000 ευρώ. Με την απένταξη των δύο αυτών μοναδικών αλλά και σημαντικών έργων για τον Δήμο Σαμοθράκης, ο Δήμαρχος Σαμοθράκης Θανάσης Βίλτσας δηλώνει κατηγορηματικά ότι συνεπώς η Σαμοθράκη δεν χρηματοδοτήθηκε με κανένα έργο τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, μετά φυσικά και από αυτήν την απένταξη. Είχαμε τα πάρα πολλά έργα. Τότε θα λέγαμε ότι δύο έργα λιγότερα, εντάξει, συμβαίνει κτλ. Δεν θα τα δίναμε την προσημασία, ωστόσο τα δύο έργα αυτά είναι τα πιο σημαντικά που είχαν ενταχθεί και τα χάνουμε για κάποιους λόγους τυπικούς και ουσιαστικούς, δεν ξέρω, πιθανόν. Δεν με ενδιαφέρει όμως αυτό, εγώ θεωρώ να πω ότι ακόμα και δικαιολογημένη ενδεχομένως να είναι η απένταξη. Μάλιστα. Δεν κριτικάρω δηλαδή την πράξη ως πράξη. Λοιπόν, τελικά αντιμετωπίζουμε εμείς αυτή την κακοδομενία με το ΕΣΠΑ, γιατί ακούμε όλοι οι πολίτες ανά την Ελλάδα να έχουν αποθέσει ελπίδες τους για ανάπτυξη στο ΕΣΠΑ κτλ. Για δήμους που είναι οργανωμένοι, για δήμους που είναι καλά ελεγχομένοι και έχουν καλά οικονομικά, ναι, το πράγμα λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο, με αυτή την νομοθεσία, με αυτό το οικοδόμημα το τυπικό τέλος πάντων, για να φτάσουμε σε κάποια έργα τα οποία ανακουφίζουν και βελτιώνουν τις τοπικές κοινωνίες. Λοιπόν, για το δικό μας Δήμο, ο οποίος είναι σε μια πάρα πολύ κακή οικονομική κατάσταση, το τονίζω αυτό, ένα Δήμο υποστελεχωμένο που ουσιαστικά δεν έχει τεχνική υπηρεσία, δύο μηχανικούς έχουμε, δύο κυρίες, οι οποίες ό,τι μπορούν με την καθημερινότητα δεν προλαβαίνουν να ασχοληθούν. Δεν έχουμε δηλαδή στην πραγματικότητα στελεχωμένη τεχνική υπηρεσία. Πρέπει να καταφύγουμε σε ιδιώτες, να πληρώσουμε πάρα πολλά χρήματα για να γίνουν μελέτες. Αυτό έγινε με τα έργα αυτά, για να οριμάσουν, ξοδεύτηκαν πάρα πολλά χρήματα τα προηγούμενα χρόνια. Χρήματα που ακόμα δεν είχαμε σε κάποιες περιπτώσεις, δηλαδή ακόμα κάποιες μελέτες μπορεί να τις χρωστάμε και τώρα. Ναι. Έτσι, για να φτάσουμε στο σημείο να τα εντάξουμε. Συνήθως... Έχουμε ενταχθεί το ένα στο τέλος του 2013, το άλλο στο αρχές του 2014. Δεν πρόλαβαν να συμβασιοποιηθούν. Ναι. Υπήρξε η σχετική δέσμευση, η σχετική απαγόρευση στις 16 Απριλίου του 2014. Ναι. Ότι δεν είχε συμβασιοποιηθεί μέχρι τότε, απαγορεύτηκε να συμβασιοποιηθεί. Λοιπόν, και έτσι μένουμε στο ΕΣΠ αυτό, σε αυτή την προγραμματική περίοδο, χωρίς κανένα έργο.